Γεια σας, γεια, 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 καλησπέρα παιδιά. Αυτός είναι. Αυτός είναι. Τι ακούω, εσύ τι εσύ. Στην υγειά μας, Doc. Στην υγειά μας, Αποστόλη μου. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα Turn Your Speakers On. On. Οπότε δυναμώστε λίγο. Ακούω καλά, AC/DC. Ωραίο, ωραίο. Γεια σου Μαρία. 30. Μ' αρέσει γιατί δίνει ρυθμό, δίνει ρυθμό. Εβελίνα. Καλησπέρα Μάνο, καλώς ήρθες. Γεια σου ρε Μάνο. Καλησπέρα Μιχαλίνα. Γεια σου Βασιλική. Δυνατό. Λοιπόν, έχω το επόμενο, θα συνεχίσω με ροκιά. Το ρίχνεις. Το ρίχνω. Ρίχτω. Πάμε. Δικό σου. Φανερώνουμε την ηλικία μας, ε. Δυνατό, δυνατό. Γεια σας, παιδιά. Φανή, Έλενα, Κώστα, Σλόβετικ. Ξάδερφε, Σοφία, Αλέξανδρε από Θεσσαλονίκη. Χρυσούλα από Καβάλα. Πάμε να ακούσουμε λίγο τον Κον. Πάμε, Κον. Δώσ' του, δώσ' του. Πάμε να παίρνουμε τα καφεδάκια μας, τα τσαγάκια μας, τους χυμούς μας, να γουστάρουμε. Πάμε να ζεσταθούμε λίγο. Πες το, δεν σ' άκουγα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Όμορφες καλησπέρες στα Γιάννενα, όμορφες καλησπέρες στα Χανιά. Καλησπέρα Κώστα, Sweet Child of Mine εννοείται, Guns N' Roses. Πολύ δυνατό. Πώς είστε παιδιά, πώς περνάτε, πώς είστε. Ακούμε από αύριο λέει θα αλλάξουν κάποια πράγματα ακόμα, αλλά εμείς δεν μασάμε, σωστά δεν μασάμε. Ίσα ίσα που ο στόχος μας και αυτό που θέλουμε να κάνουμε και αυτό που κάνουμε σε αυτό το live, αυτό που κάνουν οι speakers και αυτό που κάνουμε και στην μέρη-μέρη θα σου πούμε τώρα στην καθημερινότητά μας, είναι και σήμερα όπως και κάθε άλλη φορά, τι κάνουμε Κωνσταντίνε, ποιο είναι ο στόχος μας σε αυτό το workshop, να. Ο στόχος μας κυρίες και κύριοι εδώ με τους The Speakers, σε αυτή την διαδικτυακή παρέα, είναι να φύγουμε λίγο καλύτεροι από ό,τι ήρθαμε. Να φύγουμε λίγο καλύτεροι από ό,τι ήρθαμε. Έτσι ακριβώς παιδιά, γεια σου Κλεοπάτρα, μέτραγε στα πουστάρς την προηγούμενη φορά, ε? Δεν σε ξεχνάω. Ισχύει. Λοιπόν, Σιαμπού, γεια σας από Αμαλιάδα, Μέρη. Είμαι η Κατερίνα, σας ακούω και σιδερώνω. Μην κάψει κανένα που κάνω εκεί η Κατερίνα και έχουμε άλλα. Βαλάντι, εννοείται δεν μαθάμε. Αν δεν είχαμε τους speakers να μας δίνουν κίνητρο, θα μασούσαμε όμως. Φυσικά και όχι, Βαλάντι. Εμείς απλώς λίγο εδώ μπουστάρουμε. Και μόνοι σας μπορείτε εξαιρετικά, και αυτό ακριβώς είναι το ζήτημα. Και να σας πω και κάτι. Αυτό είπαμε και χθες. Γεια σου, Φωτεινή. Στο Secret Workshop, χθες. Καταρχάς, να σας πούμε ποιοι είμαστε και τι κάνουμε. Είναι ο Κωνσταντίνος. Καλησπέρα. Ο Κωνσταντίνος Περιστέρης. Είναι ο Αποστόλης Κουμαρινός. Και μαζί με την ομάδα μας, μαζί με την Άντζελα, την Πανταζή, την Γιολάντα, την Τζιούκα, την Δώρα, την Τζότσιου, την Μαρία, την Καρακώστα, τον Χάρη, τον Λεσπουρίδη και τον Γιάννη Παλαιολόγο και τον Νίκο Τοπόπη, είμαστε οι The Speakers. Είμαστε η πρώτη ομάδα στην Ελλάδα που ασχολούμαστε αποκλειστικά με την ανάπτυξη της προσφορικής επικοινωνίας της δημόσιας ομιλίας. Γιατί αυτό κάνουμε πάρα πολλά χρόνια. Αυτό ασχολούμαστε από όταν ήμασταν το ΣΥΔΑ. Και το αγαπάμε πάρα πολύ. Στο πλαίσιο λοιπόν των speakers, γεια σου Τόνια μου. Στο πλαίσιο λοιπόν του speakers σκεφτήκαμε το εξής. Και διοργανώνουμε τα λεγόμενα secret workshops. Τέλειο. Στα secret workshops, τι κάνουμε ρε Κωνσταντίνε εκεί. Στα secret workshops, όπως λέει και το όνομα, είναι
secret. Οπότε καλούμε έναν μυστικό ομιλητή που θα σας τον αποκαλύψουμε την ημέρα της ομιλίας. Όπως κάναμε και εχθές, κάναμε ένα διαδικτυακό secret, όπου μαζευτήκαμε 48 άτομα διαδικτυακά και εμφανίστηκε εκεί όχι ένας, αλλά δύο καλεσμένοι, δύο μυστικοί ομιλητές που είχαμε χθες. Είχαμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε τον Στέφανο Ξενάκη, γνωστό συγγραφέα με τον best seller του Το Δώρο. Για όσους το έχετε διαβάσει, ξέρετε, για όσους δεν το έχετε διαβάσει, να πάρετε Το Δώρο του Στέφανου Ξενάκη. Ένα καταπληκτικό βιωματικό βιβλίο. Και ο δεύτερος καλεσμένος μας ήταν Αποστόλη. Και ήταν ο Redman 4141 στο Instagram. Αλλά το όνομά του είναι ο Χάρης ο Ασλανίδης, μια τεράστια πηγή έμπνευσης. Θα κάνουμε paste το YouTube βίντεο από κάτω που γύρισε ο Στέφανος με τον Χάρη. Αξίζει οπωσδήποτε να το δείτε. Μπείτε στο YouTube, πληκτρολογήστε Χάρη Ασλανίδης. Θα σας βγάλει ένα βίντεο που ανήκει στην σειρά του Στέφανου Ξενάκη που λέγεται «Ναι μπορώ». Ένα εκπληκτικό βίντεο. Αξίζει οπωσδήποτε να το παρακολουθήσετε. Είχαμε τη χαρά λοιπόν, Τόνια μου, Τονίτσα μου, είχαμε τη χαρά να έχουμε τον Χάρη και τον Στέφανο σε ένα secret workshop. Στα secret λοιπόν, γεια σου Νικόλ μου, αγάπη μου, δεν αποκαλύπτουμε ούτε τον ομιλητή ούτε τη θεματολογία. Οπότε έρχεσαι και πρέπει να μας εμπιστευτείς. Λοιπόν, έτσι λοιπόν κάναμε και χθες, κάναμε ένα secret workshop με 50 άτομα τελικά. Περισσότερα από οποιαδήποτε άλλη φορά, και έχουμε ένα όριο εκεί κοντά στα 40 με 45. Και έπρεπε να κρατήσει 1,5 με 2 ώρες το secret workshop. Τελικά πόσες ώρες κράτησε, Κωνσταντίνε? Τρεις ώρες και κάτι, παιδιά. Δεν λέγαμε να τελειώσουμε. Ήταν τόσο όμορφα, ήταν τόσο παρακινητικά, τόσο εμπνευστικά. Και εγώ θέλω να κρατήσω, να αναφέρω μάλλον, κάποιες εκφράσεις που είπαμε χθες, που είπαν οι καλεσμένοι μας ή οι ομιλητές μας χθες. Και να πούμε ότι κάποια στιγμή λοιπόν εκεί στη συζήτηση ο Χάρης ο Ασλανίδης είπε το εξής, ότι αν φοβόμαστε το θάνατο, αν τελικά φοβόμαστε το θάνατο, τι κάνουμε όσο είμαστε ζωή, τι κάνουμε για να ζήσουμε πραγματικά, πώς αντιμετωπίζουμε το τώρα, αφού όλοι οι περισσότεροι φοβόμαστε το θάνατο. Πόσο αξία δίνουμε στην καθημερινότητά μας, στη στιγμή μας, στην ημέρα μας. Συγκλονιστικός ο Χάρης, κυρίες και κύριοι. Μιλάμε τώρα για έναν άνθρωπο που αυτή τη στιγμή που μιλάμε βρίσκεται καθυλωμένος σε αναπηρικό καροτσάκι και παρά αυτά μέσα από τη βίντεο κλίση, ενώ μπορεί να κουνήσει μόνο τους αντίχειρές του και από τη μέση και πάνω το κορμί του, να μας λέει στην κάμερα ότι εντάξει ρε παιδιά με το φόβο του θανάτου, εντάξει ότι όλοι κάποια μέρα θα πεθάνουμε, αλλά με τη ζωή τι γίνεται? Ζείτε πραγματικά. Χαίρεστε τη ζωή σας κάθε μέρα. Και αυτό, όπως και εμένα, όπως και τον Αποστόλη και όλους χθες στο workshop, μας συγκλώνησε. Και θέλαμε να σας το μεταφέρουμε σήμερα, γιατί είναι ένα πολύ δυνατό μήνυμα που μας έστειλε ο Χάρης και θέλουμε να σας το μεταδώσουμε, το οποίο είναι: παιδιά, τι κάνουμε. Και όπως μας γράφει και ο Μάνος που έχει συντονιστεί, βλέπω στα comments, μας γράφει: παιδιά, έχει σαπίσει η μέση μου, λέει, από το κάθισμα. Οκ, okay, ναι, ωραία, είμαστε καραντίνα, αλλά τι κάνουμε γι' αυτό? Εμείς τι κάνουμε γι' αυτό, Τολί? Για πάμε. Βιαστικό. Για πάμε, ποιος μετράει, για πάμε να δούμε τι κάνουμε. Πάμε να δούμε τι κάνουμε. Λοιπόν, μισό λεπτάκι, ποιος μετράει? Φεουλίνη. Τόνια, μετράς. 1, 2, 3, 4, 5 μέχρι το 20. Μισό λεπτάκι να περιμένουμε την Τόνια να γράφει. Για να Τόνια δω. Λαούδη, πάμε. Λοιπόν, πού πάμε? Για την ώρα ξεκινάμε τα push-ups, κυρίες και κύριοι. 20. Και ο Κον. Τόνια, ξεκινάμε. Ξεκινάμε και θα μας βρει Τόνια. Πάμε! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20! 21! Πάμε! Μπράβο, παιδιά! Ελπίζω να κάνετε και εσείς μαζί μας. Να μην κάνουμε μόνοι μας. Αυτό είναι. Πολύ ωραίο ήταν αυτό. Ο Κωνσταντίνος δεν κάνει περισσότερα. Μην με ρίχνεις.
Εντάξει, ο Κωνσταντίνος είχε πακετικές δυνάμεις. Λοιπόν, παιδιά... Ναι, τη συζήτηση που γράφετε με τον Χάρη τον Ασλανίδη και τον Στέφανο τον Ξενάκη θα την αναρτήσουμε στο YouTube κανάλι μας. The Speakers στο YouTube. Γράφετε The Speakers GR και κάνετε click subscribe και θα το ανεβάσουμε εκεί. Κάντε subscribe, κάντε και το tick εκεί το κουδουνάκι να λαμβάνετε τις ειδοποιήσεις. Θα ήθελε λίγα παραπάνω, λέει Τόνια. Τόνια θα μετρήσει το τέλος που θα κάνουμε 25. Λοιπόν, και περισσότερες πληροφορίες για εμάς στο site μας, thespeakers.gr και σε όλα τα κοινωνικά δίκτυα, TikTok, LinkedIn, Facebook, παντού. Έτσι. Λοιπόν, σήμερα ανεβάσαμε ένα post. Ναι, σήμερα ανεβάσαμε ένα post. Τι είπαμε σε αυτό το post? Είδε κανείς τι έγραφε αυτό το post, παιδιά. Το ανεβάσαμε στο Instagram, στο Facebook, στα social μας, που ήταν το tip, το σημερινό tip της ημέρας, το σημερινό tip επικοινωνίας. Ποιο ήταν αυτό άραγε? Εγώ βάλα λίγο μουσικούλα από πίσω κον. Καλά έκανες. Ωραία. Πάμε, παιδάκια μου. Για πάμε. Λοιπόν, τι ανεβάσαμε σήμερα? Για δείτε το τελευταίο μπλε post που ανεβάσαμε. Το τελευταίο μπλε, μπλε, μπλε. Την άλλη φορά, burpees. Burpees. Γιατί όχι. Άμα κάνεις και εσύ μαζί μας, θα κάνουμε και εμείς burpees, ok? Δυνατό, στο δυνατό. Στο secret workshop, πώς μπορείτε να πάρετε μέρος. Πρέπει να στείλετε μήνυμα την ώρα και την ημέρα που θα ανακοινώσουμε στα story τον επόμενο καιρό. Η λοιπόν, πρώτη εντύπωση. Η Ασπασία μας το έγραψε, η Slovetic μας το έγραψε και ναι, είναι σχετικά με την πρώτη εντύπωση, σωστά Νεφέλη. Το post έχει να κάνει με τις πρώτες εντυπώσεις και ότι έχουμε μία ευκαιρία να κάνουμε μία καλή πρώτη εντύπωση. Ευχαριστούμε τον Άρα. Οπότε, κυρίες και κύριοι, θα μιλήσουμε για τη δύναμη της πρώτης εντύπωσης και πώς μπορούμε να εκμεταλλευτούμε προς όφελός μας μία συνάντηση έτσι ώστε το άτομο το οποίο συναντήσαμε, είτε αυτό είναι ότι πήγαμε σε ένα interview για μια δουλειά και θέλουμε να αφήσουμε μια καλή πρώτη εντύπωση στην συνάντηση αυτή για δουλειά. Είτε αυτό είναι ότι γνωρίσαμε την παρέα ενός φίλου, του φίλου μας, της φίλης μας και θέλουμε να αφήσουμε εκεί μια καλή πρώτη εντύπωση, πώς μπορούμε να το επιτύχουμε αυτό? Και ξέρετε κάτι, η πρώτη εντύπωση είναι τα πάντα. Είναι η δουλειά, όπως είπε ο Κωνσταντίνος, είναι η προσωπική μας ζωή, είναι το κορίτσι των ονείρων μας, είναι ο άντρας των ονείρων μας. Είναι πάρα πολλά πράγματα. Πάρα πολλά πράγματα. Είναι οι συναδελφοί μας. Είναι οτιδήποτε. Είναι οτιδήποτε κάνουμε, οτιδήποτε προσπαθούμε να επιτύχουμε όταν μπαίνουμε σε ένα νέο κύκλο ανθρώπων. Σήμερα λοιπόν ανεβάσαμε το εξής. Ότι έχεις περίπου 7 δευτερόλεπτα για να κερδίσεις την πρώτη εντύπωση. Πώς είναι δυνατόν μέσα σε 7 δευτερόλεπτα να κερδίσεις την πρώτη εντύπωση? Πάμε πίσω. Περάσαμε τα δευτερόλεπτα. Πάμε στο μηδέν λοιπόν. Πάμε να δούμε λοιπόν τι κάνουμε και πώς προετοιμαζόμαστε για να κάνουμε μια καλή πρώτη εντύπωση μέσα σε αυτόν τον ελάχιστο λίγο χρόνο. Mm-hmm. Ξεκινάμε λοιπόν και λέμε μέσα σε ένα τόσο μικρό χρονικό διάστημα. Το πρώτο πράγμα που καλούμαστε να κάνουμε είναι να κοιτάξουμε την άλλη πλευρά στα μάτια, όποια και να είναι αυτή. Πάμε να το σημειώσουμε μαζί. Παίρνουμε χαρτί και στυλό. Εγώ συνήθως έχω το πράσινο, το μαύρο και το κόκκινο. Λοιπόν, και νούμερο ένα, κοιτάμε τους ανθρώπους στα μάτια και χαμογελάμε. Το μήνυμά μας πηγαίνει όπου και η φωνή μας. Η οπτική επαφή, παιδιά, δημιουργεί εμπιστοσύνη. Δηλαδή το να... Και είναι και αυτό που λέμε κάθε φορά με τον Κωνσταντίνο στις ομιλίες μας. Και δεν το λέμε εμείς. Είναι μια αλήθεια εν γέννη. Όταν αναπτύσσουμε οπτική επαφή, δημιουργούμε εμπιστοσύνη. Επίσης, οι έρευνες καταδεικνύουν το εξής. Ακούστε. Εάν εγώ κοιτάξω, αν ήμασταν κοντά τώρα με τον Κωνσταντίνο, και τον κοίταγα για αρκετή ώρα και γέλαγα, πείτε ότι χαμογελούσα, ναι. Ήμουν εκνευρισμένος. Είχα μια λυπητερή έκφραση, θα τον επηρέαζα. Συνήθως οι έρευνες λέει ότι κοιτώντας τον άλλον στα μάτια, έχουμε τη δύναμη να τον επηρεάσουμε και να αντιγράψει τη δική μας έκφραση. Ακριβώς. Τα συναισθήματα είναι μεταδοτικά, κυρίες και κύριοι. Εάν ξαφνικά βρισκόμαστε με κάποιον ο οποίος είναι λυπημένος, είναι η έκφρασή του τέτοια, και εμείς άθελά μας ασυναίσθητα, σε μερικά δευτερόλεπτα θα έχουμε μια αντίστοιχη λυπημένη έκφραση.
Αντίστοιχα, άμα κάποιος χαμογελάει, άμα κάποιος γελάει, είναι χαμογελαστός, θα μας μεταδώσει αυτή την έκφραση. Και υπάρχει μια πολύ εύκολη άσκηση που μπορείτε να κάνετε, ας πούμε, στο τηλέφωνο με κάποιον ή όταν είστε σε ένα δωμάτιο με 2-3 άτομα, άμα ξεκινήσετε χωρίς λόγο να γελάτε, άμα ξεκινήσετε να γελάτε, και ας μην ξέρουν ποιο είναι το αστείο και ας μην ξέρουν γιατί γελάτε, επειδή τα συναισθήματα είναι μεταδοτικά, είναι κολλητικά, πολύ γρήγορα θα αρχίσουν να χαμογελάνε, ακόμα και να γελάνε και αυτοί. Γιατί τα συναισθήματα είναι έτσι, κυρίες και κύριοι, είναι μεταδοτικά. Οπότε, νούμερο ένα, για μια καλή πρώτη εντύπωση, κοιτάμε στα μάτια το άτομο και χαμογελάμε. Μην ξεχνάμε λοιπόν ότι το χαμόγελο μαρτυρά ευτυχία και αυτοπεποίθηση. Μην το ξεχνάμε αυτό. Ευτυχία και αυτοπεποίθηση. Είναι ένα σημαντικό εργαλείο, το θέλουμε, είναι με το μέρος μας, είναι με την πλευρά μας και γεια σου Κώστα, γεια σου Κώστα. Και σκεφτείτε, μας αρέσει να κάνουμε ανθρώπους, να συναναστρεφόμαστε με ανθρώπους οι οποίοι είναι σκυθροποί, οι οποίοι δεν είναι χαμογελαστοί, φυσικά και όχι. Θέλουμε να έχουμε ανθρώπους οι οποίοι είναι χαρούμενοι. Mm-hmm. Βγάλτε το και τραβήξτε περισσότερους ανθρώπους κοντά σας ή κάντε περισσότερους ανθρώπους να σας συμπαθήσουν. Ε? Έτσι. Χαμόγελο λοιπόν. Και παιδιά, κοιτάμε στα μάτια, κοιτάμε στα μάτια. Εδώ. Επίσης, κυρίες και κύριοι, πολλοί μας έχουν πει κατά καιρούς ότι, ξέρεις τι, εγώ έχω τα νεύρα μου, ξέρεις τι, εμένα δεν μου έρχεται να χαμογελάσω. Αλλά η αλήθεια είναι, κυρίες και κύριοι, εμείς δημιουργούμε τα συναισθήματά μας, εμείς δημιουργούμε τη χαρά μας. Οπότε, όταν ξέρετε ότι πηγαίνετε για πρώτη εντύπωση να συναντήσετε κάποιον, δημιουργήστε χαρά. Πείτε στον εαυτό σας τρεις φορές, τέλεια, τέλεια, τέλεια. Πείτε στον εαυτό σας τέλεια, τέλεια, τέλεια. Χαμογελάστε και μπείτε μέσα να δώσετε εκείνη την χειραψία να γνωριστείτε με αυτό το άτομο. Δημιουργήστε την καλή διάθεση και μπείτε ενεργητικά. Πάρα πολύ ωραία λοιπόν, και αφού είπαμε το νούμερο ένα για να δημιουργήσουμε θετικές εντυπώσεις, έχουμε τρεις κανόνες εδώ, θα σας πω όμως και έναν extra secret τέταρτο. Πάμε να πούμε λοιπόν τον δεύτερο. Ποιος ξέρει τους χαμελέοντες, να σηκώσει ηλεκτρονικό χέρι. Ηλεκτρονικό χέρι. Ποιος ξέρει τους χαμελέοντες. Ηλεκτρονικό χέρι, κάτσε να στείλω κι εγώ ένα ηλεκτρονικό χέρι, περίμενε. Για στείλω. Ωραίο. Ποιος ξέρει τους χαμελέοντες. Για πάμε λίγο να δούμε. Τακ. Λοιπόν, χαμελέοντες. Ποιος ξέρει τους χαμελέοντες. Μήπως εννοείς γενικότερα την ικανότητα που έχουν να προσαρμόζονται στο περιβάλλον. Ναι. Αυτό εννοώ. Mm-hmm. Αλλά αυτό πώς, εννοώ. Πώς το εννοείς, Αποστολή μου, σε μια πρώτη εντύπωση. Δηλαδή, τι εννοούμε να προσαρμοστούμε. Να σου πω κάτι, Ρεκόν. Περίμενε. Να σου πω κάτι. Και τώρα που μπαίνει και περισσότερος κόσμος μέσα, να πούμε το εξής. Παιδιά, πατήστε το βελάκι, το τριγωνάκι κάτω-κάτω, στείλτε το live μας σε φίλους σας και προσκαλέστε τους εδώ στην παρέα για να γίνουμε περισσότεροι. Ήδη πλησιάζουμε τους 200. Στείλτε το τριγωνάκι. Λοιπόν, για να μεγαλώσει η παρέα μας. Παιδιά, ναι. Εμείς με τον Κωνσταντίνο σε κάθε μας σχεδόν συνάντηση φοράμε το ίδιο t-shirt. Mm-hmm. Σήμερα δεν φοράμε το ίδιο t-shirt, αλλά φοράμε πάντοτε τα ίδια χρώματα στις ομιλίες μας παντού. Σωστά. Γιατί νιώθουμε άνετα και χαλαρά, προσέξτε, με όσους μας μοιάζουν. Ω, καλό. Άρα, η προσαρμοστικότητα του χαμελέοντα, επί της ουσίας, είναι να συγχρονίσουμε τη γλώσσα του σώματός μας με αυτή της άλλης πλευράς. Okay. Όχι μόνο τη γλώσσα του σώματος, αλλά και τη εκφράση του προσώπου, κάτι το οποίο επιτυχάνουν περισσότερο οι γυναίκες, όπως έχει αποδειχθεί από τις έρευνες. Ναι, ναι. Και έτσι θα επιτύχετε άμεση σύνδεση. Οπότε, ας πούμε ότι πάω εγώ σε μια συνέντευξη για δουλειά και κάθεται ο γιατρός, ο άνθρωπος ο οποίος είναι απέναντί μου, έτσι, πίσω στην καρέκλα. Και εγώ κάθομαι έτσι. Να. Μπράβο. Έχουμε την εσύ. Έτσι μπροστά, για να γίνω χαμελέοντας, για να σας αντιγράψω, θα πρέπει να έρθω να κάτσω κι εγώ έτσι μπροστά. Αυτό μου λες. Μπράβο, ορθώς. Εάν όμως κάτσεις όπως καθόσουνα πριν, εγώ θα νιώσω άβολα. Θα νιώσω ότι δεν μου δίνει σημασιακόν. Τι κάνει τώρα ο τύπος. Ναι, γιατί είναι διαφορετική γλώσσα σώματος. Με κάνει να νιώθω άβολα. Δεν μου δίνει σημασία. Κατάλαβα. Οκ. Ενώ όταν καθόμαστε με παρόμοια γλώσσα σώματος πιο κοντά ενός τον άλλον, είναι
Ναι, όντως, όντως. Και μας γράφει ο Κωνσταντίνος από κάτω από τα Χανιά, κατοπτρική νεύρονες. Πολύ μπροστά. Το οποίο είναι αλήθεια. Δηλαδή, στις νευροεπιστήμες αυτό λέγεται mirroring. Καθρεφτισμός. Ότι καθρεφτίζω το συνομιλητή μου. Έχουμε τις ίδιες, ας το πούμε, εκφράσεις, ίδια γλώσσα σώματος, χαμογελάει. Χαμογελάω κι εγώ. Και, παιδιά, σκεφτείτε το εξής. Κωνσταντίνε, πάμε να κάνουμε λίγο το εξής. Θα σου μιλάω για κάτι. Mm-hmm. Θα σου μιλήσω λίγο τι έκανα σήμερα το πρόγραμμά μου. Αλλά αν μπορείς, σε παρακαλώ, γιατί κανονικά ξέρω τι θα κάνεις. Αν μπορείς, σε παρακαλώ, μην αντιδράσεις καθόλου, μην κάνεις τίποτα. Okay. Για 20 δευτερόλεπτα. Πάμε. Κωνσταντίνε, καλημέρα. Εγώ σήμερα το πρωί πήγα για τρέξιμο. Μετά γύρισα στο σπίτι και διάβασα ένα βιβλίο. Έφτιαξα πρωινό. Και ήδη με έχει κάνει να νιώθω άβολα. Ήδη η παγωμένη του στάση, η μη απόκριση και σίγουρα ο μηδέν καθρεφτισμός με κάνει να πάμε τώρα κανονικά όπως είναι ο Κωνσταντίνος, χωρίς να χρειαστεί να του πω τίποτα. Δεν χρειάζεται να του πω. Κωνσταντίνε, καλημέρα. Έλα, καλημέρα. Σήμερα το πρωί που λες, σηκώθηκα ρε φίλε, πήγα για τρέξιμο. Mm-hmm. Και αργότερα που γύρισα, ετοίμασα ένα πρωινό καταπληκτικό, έφτιαξα τα αγαπημένα μου pancakes. Μετά διάβασα το καινούργιο βιβλίο που έχω πάρει από τη βιογραφία του Ρίτσαρντ Μπράνσον, δεν ξέρω αν την έχει διαβάσει. Και όχι, αλλά καλό ακούγεται. Για πες. Λοιπόν, η στάση λοιπόν του Κωνσταντίνου, χωρίς να χρειαστεί να του πω καν τίποτα, δηλαδή το να ανταποκριθεί, να ανταποκριθεί θετικά, καταφατικά, να γνέψει, είναι κάτι το οποίο όλοι μας το έχουμε ανάγκη, όλοι μας το θέλουμε, όλοι μας το χρειαζόμαστε. Άρα, παιδιά, όταν σας μιλάει κάποιος, ανταποκριθείτε. Κάντε έτσι το κεφάλι σας, χαμογελάστε. Δώστε το πίσω, αν δεν μπορείτε να αντιγράψετε πλήρως. Αν μπορείτε όμως να προσαρμοστείτε στη γλώσσα του σώματος και στις εκφράσεις του προσώπου, do it. Do it. Θα κερδίσετε. Πολύ καλό. Πολύ καλό. Οπότε, κυρίες και κύριοι, για όσους αυτή τη στιγμή συντονίζεστε στο Turn the Speakers On, είμαστε The Speakers. Είμαι ο Κωνσταντίνος, είναι ο Αποστόλης. Και σήμερα αναλύουμε τεχνικές για την πρώτη εντύπωση. Πώς θα κάνουμε μια καλή πρώτη εντύπωση. Άμα ξέρετε κάποιον που είχε κάνει πολύ κακή πρώτη εντύπωση, κάντε share αυτό το Insta Live να μάθει πώς να κάνει μια καλή πρώτη εντύπωση. Κρίμα είναι, ρε παιδιά. Πρέπει όλοι να μπορέσουμε να το κάνουμε. Είναι πολύ σημαντικό για τη δουλειά, για τις παρέες. Κώστα, μου δίνεις αυτό που λατρεύω, μου δίνεις τώρα. Τα ευρήματα με Ράμπιαν. Πάμε τώρα, σταματάω και τη μουσική τώρα, να ασχοληθούμε λίγο με αυτό. Μας έγραψε τα ποσοστά. Μας έγραψε τα ποσοστά. Και μου δίνει την ευκαιρία να μιλήσουμε για αυτόν τον τεράστιο μύθο. Mm-hmm. Για πάμε. Κωστή μου, δεν ισχύει πλήρως αυτός ο κανόνας και για όσους από εσάς έχετε ακούσει ότι στην ορθή μετάδοση του μηνύματος παίζει ρόλο το εξής, 55% η στάση του σώματος, 38% η φωνή και 7% οι λέξεις, δεν είναι απολύτως σωστό. Ακριβώς. Αναφερθήκαμε σε αυτό στην πρώτη μας ομιλία με τον Κωνσταντίνο, στην τέχνη της δημόσιας ομιλίας νούμερο 1, τον Νοέμβριο του 2018. Λοιπόν, ο καθηγητής ο ίδιος, ο Μεράμπιαν, ο Άλμπερτ Μεράμπιαν, έχει λέει στην ιστοσελίδα του, «Μην παρερμηνεύετε τα ευρήματα των ερευνών μου. Δεν εννοώ ακριβώς αυτό». Τι εννοεί, τι έχει πει ότι εννοεί ο Μεράμπιαν. Λέει, αυτό ισχύει μόνο όταν η επικοινωνία είναι έντονα συναισθηματική. Δηλαδή, θέλω να κάνω εγώ πρόταση στη μέλουσα γυναίκα μου. Ναι. Αυτό δεν θα το κάνουμε θεατράκι. Okay. Μέχρι εκεί. Να μην κάνω μια πρόβα. Να δω πώς θα μου βγει. Όχι. Λοιπόν, θέλω να κάνω πρόταση στην μέλουσα γυναίκα μου. Εάν πάω και της πω «Τάδε», δεν θα πω το όνομά της, «Τάδε, θέλω να σε παντρευτώ». Πόσες πιθανότητες υπάρχει να με παντρευτεί? Υπάρχουν ώστε να απαντήσει ναι, να απαντήσει θετικά. Εντάξει. Καλά το πας. Κοφτό ρε παιδί μου, εντάξει, ήταν ξεκάθαρο. Μπράβο. Εάν όμως γονατίσω, γλυκύνω τον τόνο της φωνής μου, χαμηλώσω την ένταση, υπάρχουν πολλές περισσότερες πιθανότητες να αποδεχτεί την πρόταση. Εκεί παίζει ρόλο και η φωνή, παίζει ρόλο και η στάση του σώματος. Παίζει ρόλο και το δαχτυλίδι.
Παίζει ρόλο και η δαχτυλιδάρα, είπα να την αφήσω απ' έξω αυτή. Παίζει ρόλο. Και το μονόμετρο, ρε φίλε, παίζει ρόλο. Ε, παίζει ρόλο και το μονόμετρο. Ε, τι αυτό δεν το κάνουμε τώρα. Ω, γράφουν, από κάτω, γράφουν από κάτω παντρεμένες κυρίες. Καμία, καμία. Ότι δεν παίζει καμία σημασία το μονόπετρο. Μπράβο, κορίτσια, μας δίνετε ελπίδα. Σωστό, σωστό. Εάν θέλω να κάνω επίπληξη, υποτίθεται σε κάποιον, το να πω, σε παρακαλώ, θα ήθελα αυτό να μην ξαναγίνει, που είναι και ο σωστός τρόπος, έχει άλλη απόδοση να πω, σε παρακαλώ, δεν θα ήθελα να ξαναγίνει. Ο σωστός τρόπος είναι ο πρώτος, προς Θεού, δεν λέμε αυτό. Λέμε όμως ότι η γλώσσα του σώματος και ο τόνος της φωνής και η ένταση της φωνής παίζουν τεράστιο ρόλο όταν πρόκειται για έντονα συναισθηματικές καταστάσεις. Κατά τα άλλα, οι λέξεις που χρησιμοποιούμε είναι πάντοτε εξίσου δυνατές, παιδιά. 100%. Αυτό. Πάρα πολύ ωραίο. Οπότε, ανακεφάλωνοντας, κυρίες και κύριοι, έχουμε νούμερο 1. Οπτική επαφή, πολύ σημαντικό να κοιτάμε στα μάτια και να χαμογελάμε. Νούμερο 2, να είμαστε λίγο χαμελέοντες, δηλαδή να μπορούμε να προσαρμοστούμε στη γλώσσα του σώματος του ατόμου που είναι απέναντί μας. Άμα κάθετε έτσι, καθίστε και εσείς έτσι, ενώ μιλάτε. Άμα κάθετε πίσω, καθίστε και εσείς πίσω. Και πάει λέγοντας. Και ερχόμαστε στην τρίτη τεχνική για να κάνουμε μια καλή πρώτη εντύπωση, που δεν είναι άλλη από το να εχμαλωτήσουμε τη φαντασία. Να εχμαλωτήσουμε τη φαντασία. Και φιλιά στη Γερμανία, γεια σου Καρδίτσα. Πώς θα εχμαλωτήσουμε τη φαντασία, κυρίες και κύριοι, φιλιά στη Ρόδο. Ρόδος. Πώς θα εχμαλωτήσουμε τη φαντασία, χρησιμοποιώντας ζωηρές, ζωντανές λέξεις και εικόνες. Και πολλές φορές, παιδιά, λέμε το εξής. Αν εγώ πάω να περιγράψω τη γαλατόπιτα της γιαγιάς μου, που δεν ζει, αλλά η εικόνα που έχω στο μυαλό μου από τον κήπο της, από την κουζίνα της, από τον πλάστη της, από το ξύλινο τραπεζάκι της που άνοιγε το φύλλο, παραμένει η φρέσκη από τότε που ήμουν 5 χρονών. Έτσι ακριβώς. Η γιαγιά μου η Ελένη, η καλύτερη γιαγιά του κόσμου. Λοιπόν, συγγνώμη, και οι δικές σας οι γιαγιές είναι εξίσου καλές, απλώς λέω η δική μου έφτιαχνε την καλύτερη γαλατόπιτα του κόσμου. Εννοείται λοιπόν, η γιαγιά μας είναι πάντα καλύτερη και η γιαγιά μας φτιάχνει τα καλύτερα. Αλλά παρατηρήστε λίγο τι έκανε ο Αποστόλης εδώ πέρα, κυρίες και κύριοι. Η γλώσσα που χρησιμοποιούσε μας δημιούργησε εικόνες. Μας έκανε να νιώσουμε πράγματα. Μίλησε για λεπτομέρειες, μίλησε για γεύσεις, μίλησε για αισθήματα που ξύπνησε σε κάποιους από εμάς. Όταν χρησιμοποιούμε γλώσσα περιγραφική, η περιγραφική γλώσσα εχμαλωτίζει τη φαντασία. Οπότε, πόσο καλύτερο είναι όταν συναντήσω κάποιον και μου πει με τι ασχολείσαι. Και εγώ απλά του πω, μ' αρέσουν τα ταξίδια. Ωραίο παράδειγμα. Αυτό είναι πολύ παίζω, πολύ ξέρω να πω, μ' αρέσουν τα ταξίδια. Αλλά αν με ρωτήσει με τι ασχολείσαι, ποιο είναι το χόμπι σου, και τους πω, μ' αρέσουν τα ταξίδια σε προορισμούς με θάλασσα. Λατρεύω τα τυρκουάζ, τα ταγάλανα δροσερά νερά και να νιώθω το κύμα να σκάει πάνω στο πόδι μου ενώ πίνω ένα κρύο φραπεδάκι. Αμέσως, εχμαλωτίζεις τη φαντασία. Ωρε φίλε, αν και τώρα δεν πολύ πίνω φράπα, αλλά έτσι όπως το περιέγραψες, πέρα από το αστείο τώρα, σοβαρά μιλάω, το είπες πολύ... Ρε φίλε, αυτά... Να το είδα μπροστά μου, ρε φίλε, ωραίο. Αυτά σκέφτομαι στην καραντίνα. Πότε θα πάω παραλία πάλι. Παιδιά, εάν θέλουμε να κάνουμε μια καλή πρώτη εντύπωση, εχμαλωτήστε τη φαντασία της άλλης πλευράς. Χρησιμοποιήστε ζωντανές, περιγραφικές, ζωηρές λέξεις και τι θέλουμε, θέλουμε να κινητοποιήσουμε. Προσέξτε, προσέξτε. Γενικότερο public speaking tip. Γενικότερο. Θέλουμε όποτε μας ακούει, μας βλέπει κάποιος, να μπορέσουμε να ταρακουνήσουμε και τις 5 αισθήσεις. Τέλειο. Τέλειο. Μιλάμε για φαγητό, για γαλατόπιτα. Θέλουμε να κάνουμε την άλλη πλευρά να νομίζει ότι την έχει φάει ή να φαντάζεται πως είναι η γεύση της. Ή να μυρίζει ότι βγαίνει από το φούρνο μια αχνηστή, ζουμερή, μαλακή γαλατόπιτα. Και θέλουμε επίσης να μπορέσει να το δει όλο αυτό, να περιγράψουμε το τραπέζι, τον πλάστη, το φύλλο, την πίσω αυλή της γιαγιάς μας, τις βοκαμβίλιες. Αν μπορούμε να τον κάνουμε να το αγγίξει κιόλας, νοερά, να την πιάσει, να νιώσει το φύλλο ότι είναι τραγανό, καλούμαστε να το κάνουμε. Εχμαλωτήστε την άλλη, προσέξτε, εχμαλωτήστε τη φαντασία
χτίστε την καρδιά τη άλλη πλευρά. Θα κερδίσετε την άλλη πλευρά. Εξαιρετικό. Εξαιρετικό το τρίτο tip για το πώς να κάνουμε μια καλή πρώτη εντύπωση, κυρίες και κύριοι. Ο Γιάννης μας κατάλαβε. Ναι, ο Γιάννης, εχθές που λέει να κάνω ένα live story, λέει, με fitness ή με nutrition. Και σηκώνει το επόμενο story και είχε κρέπες, μπανάνες, μερέντες και τα πάντα μέσα. Εντάξει, Γιάννη, οκ. Okay. Παιδιά, να φτιάξουμε όλοι μαζί να κάνουμε ένα live την επόμενη φορά να ανοίξουμε γαλατόπιτα, λέω εγώ, να ανοίξουμε τα πούλια. Λοιπόν, στο επόμενο Insta Live θα καλέσουμε Άρη Πετρετζίκη να κάνουμε, ξέρεις, εκπομπή διαδραστική. Φαντάζεσαι. Ναι ρε φίλε, γιατί όχι. Και κυρίες και κύριοι, επαναλαμβάνοντας, πρώτη εντύπωση, πώς κάνουμε. Εδώ στους The Speakers θέλουμε να εξελίξουμε τις επικοινωνιακές μας ικανότητες, να γίνουμε πιο επικοινωνιακοί. Μίλτο, καλησπέρα. Γεια σου, Μίλτο. Και αυτό γίνεται πώς. Νούμερο 1, οπτική επαφή, χαμόγελο, με την πρώτη εντύπωση. Νούμερο 2, να καταφέρουμε να προσαρμοστούμε στη γλώσσα σώματος του άλλου, αυτό που λέμε να είμαστε λίγο χαμελέοντες. Χαμελέοντες, ναι. Παιδιά. Ναι. Νούμερο 3, προς Θεού. Έτσι. Νούμερο 3, εχμαλωτίζουμε τη φαντασία με παραστατικό λόγο, με περιγραφή, έτσι ώστε να δημιουργήσουμε εικόνες, να προκαλέσουμε συναισθήματα. Αυτά... Νούμερο 4. Αυτό είναι το surprise, ε! Special tip. Παιδιά. Drums. Πάντοτε είναι καλύτερα σε μια περίσταση να πάμε overdressed, παραπάνω, καλύτερα ντυμένοι από όσο επιβάλλει η κατάσταση. Πάντοτε. Καλύτερα παραπάνω παρά λιγότερο. Σε μια συνέντευξη είχε έρθει ένα παιδί με σκισμένο τζιν. Σε μια μεγάλη πολυεθνική εταιρεία. Ναι. Πάρα πολύ ωραία όλα. Ένα πράγμα, ρώτησε η διευθύντρια προσωπικού. Πώς μπορεί να σε βοηθήσει το σκισμένο τζιν να πάρει τη δουλειά? Δεν είχε απάντηση. Έχασε τη θέση. Παγίδα. Την πάτησε. Εξαρτάται τη δουλειά και τις συνθήκες και τα πάντα. Απλώς λέω, εάν εγώ πάω για δουλειά σε μια ελληνική κλασική εταιρεία, μεγάλη, αλλά πάω με σκισμένο τζιν, μάλλον δεν ταιριάζει. Αν πάω σε μια εταιρεία που ασχολείται με software, προγράμματα και είμαι χακερός και όλα αυτά, who cares, ok. Εξαρτάται το περιβάλλον. Πάντοτε πηγαίνετε λίγο παραπάνω καλύτερα. Ντυμένοι, δεν έγινε τίποτα. Αυτό. Ναι, ναι. Ή να σου θυμίσω, όταν είχαμε κατέβει με τους The Speakers σε εκείνο το φεστιβάλ κάτω στο Γκάζι, στο διπλανό booth καθότανε που εκπροσωπούσε τα φροντιστήριά του ο Μιλτιάδης ο Κοράκης. Σωστό. Ο οποίος είναι και τώρα συντονισμένος. Τον είδα, μας είπε μια καλησπέρα. Γεια σου, Μιλτιά. Τον είδα τον κύριο. Ήταν overdressed, είχε σκάσει με την κουστούμιά του, τη γραβατούλα του, τέλεια. Μας έκανε καλή πρώτη εντύπωση και στους δύο. Εγώ νόμιζα ότι είχε πλοίο, όχι φροντιστήριο. Φίλε, εγώ τον γνώρισα και ψάρωσα. Λέω, τι κάνει αυτός ο σοβαρός επιχειρηματίας εδώ πέρα. Ήταν καταπληκτικός. Γεια σου, ρε Μιλτό. Θοδώρα, Νικόλ, η Θοδώρα λέει, νόμιζα 4 θα πεις τελικά την γαλατόπιτα. Η γιαγιά μου έλεγε ότι ο άνθρωπος μπαίνει... Το χάσα. Η γιαγιά μου έλεγε ότι ο άνθρωπος μπαίνει με αυτά που φοράει και βγαίνει με αυτά που είπε. Δεν είναι τυχαία ακολητός μου, η δικηγοράρα μου, ο Θάνος ο Ζερδές, δεν είναι τυχαία ακολητός μου. Τέτοια να γράφεις. Τα ράσα, τα ρούχα, βεβαίως δεν κάνουν τον παπά, βεβαίως. Βεβαίως. Άλλη έννοια του δεν κάνουν τον παπά, άλλο πως κερδίζουμε τις πρώτες εντυπώσεις όμως. Έτσι. Και μιλώντας για πρώτες εντυπώσεις, επειδή το πρώτο πράγμα πριν να ανοίξετε το στόμα σας είναι η εικόνα, σίγουρα το να είστε ωραία ντυμένοι, το να έχετε προσέξει την εξωτερική σας εμφάνιση είναι προς όφελός σας. Πάμε να δούμε και ένα δεύτερο κομμάτι που παίζει ρόλο στις πρώτες εντυπώσεις, το πώς μπορούμε έτσι λίγο να πείσουμε. Δεν μπορούμε τώρα, μέσα στα επόμενα 10-15 λεπτά, να ασχοληθούμε με όλη την έννοια της πειθούς και τις τεχνικές της πειθούς, γιατί είναι πάρα πολλές. Θα το κάνουμε σε ομιλίες από κοντά, μόλις βγούμε από αυτό εδώ το κομμάτι. Ανυπομονώ να κάνουμε ξανά ομιλία και να δεν ξέρω τι. Οι 1.500-2.000 που παρακολουθούμε εδώ κάθε Σάββατο να το κάνουμε και εκεί, δεν ξέρω. Δεν θα είμαστε τόσο πολύ, αλλά
Ανυπομονώ. Λοιπόν, πάμε να δούμε λοιπόν πώς μπορούμε να είμαστε πίστικοι με, τρία, με τρεις χαρακτηρισμούς, με τρία, κάτσε, με κάτσε. τρία στοιχεία. Όταν, κάτσε, περίμενε. Όταν λες να είμαστε πίστικοι, τι εννοείς? Ανάλυσε το μου λίγο. Να καταφέρνουμε, ναι, να καταφέρνουμε την άλλη πλευρά, ναι, να κάνει ενδεχομένως αυτό που θα θέλαμε. Okay. Χωρίς να τους πιέσουμε, χωρίς να φανεί ότι τους πιέζουμε, θέλοντας να το κάνουν από μόνοι τους. Έλενα, Έλενα Κοντζιά. Θέλοντας να το κάνουν από μόνοι τους. Δηλαδή να ζητήσουμε κάτι με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να μην παραξενευτούν, να μην θεωρήσουν ότι είναι άσχημο αυτό ότι τους ζητάμε κάτι και έτσι γίνονται υποχείριό μας, να το πούμε με έναν τρόπο όμορφο, έξυπνο, σωστό, με σεβασμό μέσα, όπου η άλλη πλευρά θα θέλει να το κάνει επειδή το θέλει εκείνη και όχι επειδή το θέλουμε εμείς. Οκ. Okay. Πάμε να το δούμε. Για πάμε. Τρία στοιχεία. Τρία στοιχεία. Λοιπόν, μου φαίνεται το πρώτο και πιο σημαντικό σίγουρα είναι η εμπιστοσύνη. Πάμε να το γράψουμε. Εμπιστοσύνη. Πάμε να το γράψουμε. Η εμπιστοσύνη είναι αυτή που μπορεί να προηγηθεί στο να είμαστε πιστικοί. Όταν κάποιος έχει εμπιστοσύνη στο πρόσωπό σου, του εμπνέεις εμπιστοσύνη, με το σεβασμό που του δείχνεις, με το γεγονός ότι κρατάς το λόγο σου, όταν λες κάτι το κάνεις, με το ότι στις συναλλαγές σου, στις συζητήσεις σου με αυτό το άτομο το τιμάς, αμέσως αυτό δημιουργεί προσωπική αξία. Οπότε όταν υπάρχει εμπιστοσύνη, γιατί να μην πιστεί ο άλλος? Όταν σε εμπιστεύεται και του πεις, εγώ λέω να κάνουμε αυτό, θα πει, βεβαίως, να κάνουμε αυτό. Εφόσον υπάρχει εμπιστοσύνη, όλα γίνονται. Δημήτρη, γεια σου, Δημήτρη, Καλαμάτα, ο Δημήτρης, ο φυσιοθεραπευτής της ομάδας. Εμπιστοσύνη, παιδιά, αφενός κερδίζεται με την πρώτη επαφή μέσω της τάσης μας, μπορούμε να το εμπνεύσουμε από τον τόνο της φωνής και από τη γλώσσα του σώματος. Είναι κάτι που βγαίνει κατευθείαν, αλλά βέβαια χτίζεται, ολοκληρώνεται με τον καιρό, ναι. Αλλά η στάση του σώματός μας, ο τόνος της φωνής μας, μπορεί να κάνουν κάποιον να νιώσει καλά. Και επίσης, παιδιά, κάτι πολύ ωραίο που διάβασα. Η εμπιστοσύνη μπορεί να προηγηθεί του τίτλου μας. Ωραίο. Αν είμαστε διευθυντές, αν είμαστε, θέλω να πω, οτιδήποτε και να επικαλούμαστε, οτιδήποτε και να είμαστε, η εμπιστοσύνη μπορεί να προηγηθεί αυτού του τίτλου, εφόσον είμαστε ικανοί να την εκπέμψουμε, αλλά και να τη χτίσουμε σεβόμενοι. Σεβόμενοι τη σχέση μας, εμπιστοσύνη, ερωτικές σχέσεις, διαπροσωπικές σχέσεις, επαγγελματικές σχέσεις. Το έχουμε ανάγκη. Εννοείται. Εξαιρετικά ανάγκη. Αχ, εμπιστοσύνη είναι ο ακρογωνιαίος λίθος όλων των ανθρωπίνων σχέσεων και τι πιο σημαντικό, να αντιτιμάμε και να τη χτίζουμε με τη στάση μας, με τη γλώσσα σώματός μας, με τις πράξεις μας. Να πω την καλησπέρα μου στην Ειρήνη, τη Φωτίου που είναι μαζί μας, να πω την καλησπέρα μου στον Δημήτρη, τον Τσικούρη που είναι μαζί μας, να πω την καλησπέρα μου σε όλους εσάς που εμπιστεύεστε αυτά που θέλουμε να σας δώσουμε και θέλουμε να σας πούμε, γιατί δεν το θεωρούμε λίγο, το εκτιμούμε πάρα πολύ και πάμε με αυτό να μιλήσουμε για το επόμενο βήμα στην πειθό. Μετά την εμπιστοσύνη έρχεται η λογική. Ελένη, Ελένη, Ελένη Βλάση, άκουσέ με, άκουσέ με. Λοιπόν, για να πάμε στο επόμενο βήμα, στο νούμερο 2, τι καλούμαστε να κάνουμε? Καλούμαστε να είμαστε λογικοί. Με ομικρόν γιώτα. Λογικοί. Με ομικρόν γιώτα, καλούμαστε η θέση μας, η παρουσίασή μας να είναι λογική με ήττα. Καλούμαστε ο στόχος της συζήτησης, όλο αυτό που πάμε να κάνουμε, να είναι σαφής. Άρα, για να μπορέσουμε να πείσουμε, καλούμαστε να ακολουθήσουμε μια λογική προσέγγιση. Στη θέση μας, την άποψή μας, την παρουσίασή μας, στο στόχο μας. Να έχουμε μέσα λογική. Μια αδιαφιλονίκητη, πολύ ωραία λέξη, λογική. Ναι, και να έχει, πώς να το πω, και να έχουμε επιχειρήματα. Να έχουμε πράγματα με τη λογική στα οποία θα βασίσουμε αυτά που έχουμε να πούμε. Συγκεκριμένες στατιστικές, νούμερα, για παράδειγμα, που θα πούμε, α, εφόσον τόσο τις 100 κόσμος κάνει αυτό και έχει καλά αποτελέσματα, προτείνω να το κάνουμε κι εμείς, για παράδειγμα. Έτσι. Και, Αποστολή, ποιο είναι το τρίτο σημείο της πειθούς? Νομίζω ότι είναι
είναι και ένα έντονο δικό μου χαρακτηριστικό και είναι βέβαια το συναίσθημα. Και όπως είπαμε προηγουμένως, το επιχείρημά μας καλείται να κεντρίζει την φαντασία, άρα και τα συναισθήματα. Καλούμαστε να βάζουμε μέσα και το συναίσθημά μας για να μπορέσουμε να πείσουμε, να έχουμε περισσότερες πιθανότητες να πείσουμε. Ακριβώς. Βασικό να μην μιλάμε ψυχρά, να μην τηρούμε μια αμυντική στάση. Να εκφραζόμαστε, να βάζουμε το πάθος μας, να βάζουμε τη δική μας οπτική, να μην φοβόμαστε γι' αυτό. Και φυσικά, εάν κάνουμε κάπου λάθος, διάβαζα προσφάτως σε ένα βιβλίο, ότι ναι, οι πρώτοι που καλούμαστε να αναγνωρίσουμε το λάθος μας, να ζητήσουμε συγγνώμη, είμαστε εμείς. Είναι πολύ ωραίο να παραδεχόμαστε το λάθος μας, πολύ ωραίο να αναλαμβάνουμε τις ευθύνη. Βέβαια. 100%. Παρατηρώ ότι μας γράφουν από κάτω να τα επαναλάβουμε, οπότε μια γρήγορη επανάληψη, κυρίες και κύριοι, για να είμαστε πιστικοί, χρησιμοποιούμε τα εξής τρία. Πρώτον, εμπιστοσύνη. Δεύτερον, λογική. Τρίτον, συναίσθημα. Εμπιστοσύνη, λογική, συναίσθημα. Και επειδή είναι πολύ πιο εύκολο να το κατανοήσουμε με ένα παράδειγμα, θα σας δώσω ένα παράδειγμα πολύ αληθινό σε όλους μας αυτές τις μέρες που διανύουμε της καραντίνας. Σωτήρης Τσιόδρας. Ο καθηγητής Σωτήρης Τσιόδρας. Μας προκαλεί εμπιστοσύνη. Ναι, ξέρουμε ότι είναι καθηγητής, τόσο από τα διαπιστευτήριά του, όσο και από τον τρόπο της φωνής του, το πώς μας μιλάει στην κάμερα κάθε μέρα, στην ενημέρωση, το ότι είναι ταπεινός, το ότι είναι σοβαρός, το ότι είναι μετρημένος, προκαλεί εμπιστοσύνη στο κοινό και έχει έτσι γίνει πιστικός σε όλους μας. Εμπιστοσύνη. Δεύτερον, λογική. Μιλάει με λογικά επιχειρήματα ο κ. Καθηγητής. Γιατί κοιτάει τα δεδομένα που έχουμε από την Κίνα, τα δεδομένα που έχουμε από την Ιταλία, τι συμβαίνει με την επιδημία αυτή και μας ενημερώνει με λογικά επιχειρήματα πώς να μείνουμε μέσα, πώς να κατατροπώσουμε αυτό τον ιό και ήδη βλέπουμε τα νούμερα ότι η Ελλάδα τα πηγαίνει πολύ καλύτερα από άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Νούμερο 3, συναίσθημα. Όλοι θυμόμαστε πριν μια εβδομάδα που έκλαψε μπροστά στις κάμερες. Ήταν μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή και μας έπεισε ότι δεν είναι αυτό για τον παππού και τη γιαγιά μου, Ιησού, είναι για τους παππούδες και τις γιαγιάδες όλων μας. Γιατί ποιοι θα ήμασταν, ποια θα ήταν η ταυτότητά μας, αν δεν υπήρχαν αυτοί οι άνθρωποι που μας μεγάλωσαν. Και εκεί όλοι είπαμε ναι, ας μείνουμε σπίτι. Γιατί αυτός ο άνθρωπος ήταν πιστικός για όλους τους Έλληνες με εμπιστοσύνη, λογική και συναίσθημα. Γεια σου Αθηνά, η καλύτερη παρέα θετικής ενέργειας. Γεια σου Αθηνά, ευχαριστούμε. Mr. Happy Greek, Σταυρούλα, Γιώτα, Ευελίνα, ήσουν και χθες στο Secret. Παιδιά, να σας πούμε το εξής, κρατήστε λίγο τις ημέρες. Α, ναι, βεβαίως. Δευτέρα, Τετάρτη, Σάββατο είμαστε μαζί στις 7, εντάξει, για όλο αυτό το διάστημα του COVID. Δευτέρα, Τετάρτη, Σάββατο στις 7. Κάθε Δευτέρα θα έχουμε έναν καλεσμένο, έναν ξεχωριστό καλεσμένο. Τη Δευτέρα που μας έρχεται έχουμε την ηθοποιό και σκηνοθέτη και σεναριογράφο Ελπίδα Σταθάτου, η οποία ζει και κατοικεί στο Λονδίνο. Έχει εξαιρετικά πράγματα να μας πει για το μονόπρακτο, για το έργο της «Τον Στεγόσαυρο» που αναφέρθηκε σε μια ιστορία νευρικής ανορεξίας, μια εξαιρετική, πραγματικά τράβηξε τα βλέμματα επάνω της όταν το παρουσίασε αυτό στο Λονδίνο. Έτσι. Για κάτι καινούριο που προετοιμάζει, αλλά και για τη δική της οπτική και για τα πράγματα πώς αντιμετωπίζονται από ένα νέο άνθρωπο που ζει στο Λονδίνο. Κάθε Τετάρτη είναι η δική σας ώρα. Τι θα κάνουμε κάθε Τετάρτη? Κάθε Τετάρτη, κυρίες και κύριοι, από εδώ και πέρα, για όσο διαρκεί αυτή η περίοδος, κάθε Τετάρτη στις 7, Τετάρτη στις 7 το βράδυ, έχουμε Q&A, Questions and Answers. Εσείς ρωτάτε, εμείς απαντάμε. Και όχι μόνο αυτό, παιδιά, θα βγαίνετε και μαζί μας εδώ στον αέρα. Ναι. Γεια σου, Μάικ. Θα βγαίνετε στον αέρα μαζί μας, παιδιά. Είναι η ημέρα η δική σας, η ημέρα της αλληλεπίδρασης. Θα μιλάμε, θα ρωτάτε ό,τι θέλετε γύρω από θέματα δημόσιας ομιλίας, ηγεσίας, παρακίνηση, τα πάντα. Είμαστε εδώ, θα το απολαύσουμε. Η Γιώτα λέει κάτι πάρα πολύ ωραίο. Και κάθε Σαββάτο θα είμαστε εδώ μαζί με τον Κωνσταντίνο και το Turn the Speakers On για να κάνουμε αυτό εδώ ακριβώς. Να κάνουμε το workshop μας γύρω από την ηγεσία και
από την δημόσια ομιλία, αυτό που αγαπάμε πάρα, πάρα πολύ. Έχουμε και μια τελευταία θεωρία για το τέλος. Θα την κρατήσουμε, θα την πούμε το άλλο Σάββατο. Τι θα την κάνουμε? Εγώ πιστεύω καλύψαμε αρκετά πράγματα σήμερα. Να επαναλάβουμε. Θα πάμε για το άλλο Σάββατο, λοιπόν. Θα πάμε για το άλλο Σάββατο, εννοείται. Μέχρι τότε, επαναλαμβάνουμε, κυρίες και κύριοι, η ώρα για τους The Speakers είναι 7 η ώρα. Κάθε Δευτέρα στις 7 έχουμε έναν καλεσμένο στην εκπομπή. Κάθε Τετάρτη στις 7 είναι η ώρα σας. Εσείς ρωτάτε, εμείς απαντάμε και θα έρχεστε κι εσείς live μαζί μας να μιλήσουμε. Κάθε Σάββατο στις 7 θα αναπτύσσουμε τεχνικές αυτοβελτίωσης, επικοινωνίας, δημόσιας ομιλίας, ηγεσίας εδώ μαζί σας. Λοιπόν, λέει η Θοδώρα, κάθε Τετάρτη βαμμένες, κορίτσια. Λοιπόν, βεβαίως, γιατί μπορείτε να κάνετε μια καλή πρώτη εντύπωση. Αυτό θέλουμε. Αυτό θέλουμε. Έτσι. Λοιπόν, παιδιά, πάμε να κάνουμε ένα recap από την αρχή. Πώς κάνουμε μια καλή πρώτη εντύπωση. Να κλείσουμε, να βάλουμε τις μουσικάρες μας, να απαντήσουμε σε ό,τι ρωτήσετε στα γρήγορα και να κάνουμε τα push-ups μας. Και μετά το ανεβάζουμε στο YouTube. Μπείτε στο YouTube, στείλτε το σε άλλους, να μεγαλώσει η παρέα μας, να γίνουμε speakers παντού, 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 παντού. Και όσοι θέλετε αυτή την μπλουζίτσα, στείλτε μας μήνυμα στο Instagram και μπορείτε να την παραγγείλετε, να σας την στείλουμε. Νούμερο ένα. Νούμερο ένα. Πάμε να τα γράψουμε για να τα σηκώσουμε και stories μετά. Πάμε να τα δούμε. Κοιτάζουμε για να κάνουμε μια θετική πρώτη εντύπωση, μια εξαιρετική. Το σίγμα είναι σαφές. Σαφής ο στόχος, Δημήτρα. Σαφές. Λοιπόν, πώς κάνουμε μια πρώτη εντύπωση? Λοιπόν, πάμε. Κοιτάξτε τους ανθρώπους στα μάτια και χαμογελάστε. Στα μάτια, οπτική επαφή, χαμόγελο. Νούμερο 2. Να είμαστε χαμελέοντες. Δηλαδή να αντικατοπτρίζουμε τη γλώσσα του σώματος του άλλου. Είναι προς τα μπρος, θα έρθουμε κι εμείς προς τα μπρος. Χαμογελάει, χαμογελάμε κι εμείς. Και πάει λέγοντας. Νούμερο 3. Ποιο είναι το νούμερο 3? Εχμαλωτήστε τη φαντασία της άλλης πλευράς με ζωντανές, ζωηρές, περιγραφικές λέξεις και μαντέψτε, εχμαλωτήσετε την καρδιά της άλλης πλευράς. Το αλφα έλενά μου είναι να είναι ο στόχος αποδοτικός. Θα σας στείλω εγώ μετά με μήνυμα, μην ανησυχείς καθόλου. Πολύ ωραία. Και επαναλαμβάνουμε, κυρίες και κύριοι, πώς να είμαστε πιστικοί. Μπορούμε να είμαστε πιστικοί με την εμπιστοσύνη που εμπνέουμε, που προκαλούμε στον άλλον, με τη λογική που επικαλούμαστε και με το συναίσθημα που ξυπνάμε. Πάρα μα πάρα πολύ ωραία, κρατάμε αυτά και νούμερο 4, bonus tip, πάντοτε πηγαίνουμε λίγο παραπάνω, πιο καλά ντυμένοι, overdressed, από αυτό που ορίζει οποιαδήποτε κατάσταση, μας ενδιαφέρει να κερδίσουμε τις πρώτες εντυπώσεις. Έτσι. Λοιπόν, πάρα μα πάρα πολύ ωραία, να δυναμώσουμε λίγο τη μουσική μας, να πούμε ότι θα είμαστε ξανά εδώ τη Δευτέρα στις 7, πάρα μα πάρα πολύ ωραία. Την Τετάρτη στις 7 θα βγείτε εσείς, θα συνομιλήσουμε μόνο μαζί σας. Έτσι. Ρε Τόνια, τουλάχιστον 30 push-ups λέει κύριε, επειδή η Τόνια πάει crossfit και κάνει εκεί τα πάντα, πρέπει να... Ωραία, θα κάνουμε 30 push-ups, να δούμε και εσύ όμως τι θα κάνεις, ε. Έτσι, λοιπόν, έτσι. Παιδιά, Κον, τι άλλο? Τώρα, μου φαίνεται, αφού τα είπαμε όλα αυτά κύριε και κύριοι, και ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας, λίγο κίνηση. Πάμε. Παιδιά, θα σας δούμε την Δευτέρα. Μέχρι τότε μπαίνετε στο προφίλ μας στο Instagram, στείλτε το και σε άλλα άτομα που ενδιαφέρονται, θα ήθελα να μάθουν για εμάς. Και θα τα πούμε τη Δευτέρα. Αλλά ό,τι θέλετε, μας στέλνετε μήνυμα, τις προτάσεις, τις ερωτήσεις, απαντάμε στα πάντα. Και έλα Δημήτρη. Δεν έχεις πάρει τίσσα όμως ακόμα. Σπίκερ, δεν έχεις πάρει Δημήτρη. Λοιπόν, ποιος μετράει. Πάμε. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21. Παιδιά, keep speaking. Τα λέμε την Δευτέρα.